Θα φτιάξουμε αυτό το κοπτικό. Έχω αρκετά κοπτικά, αλλά έχω και κάτι πολύ ωραία βίντεο, τα οποία είναι πάρα πολύ δυνατά. Λοιπόν, και θέλω να φτιάξω ένα κοπτικό. Έχω βέβαια ποικιλία μεγάλη. Αυτά τα βιντάκια τώρα, αν δεν τα βάλεις πάνω σε ένα άξονα, δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Καλά, αυτό μπαίνει και με βίδα. Αλλά έχω κάτι άλλα, τα οποία μπορεί να κάνουν πολύ ωραία δουλειά σε δύσκολα σημεία. Ας πούμε αυτό εδώ το βιντάκι το μικρό είναι πολύ ωραίο για να ανοίγει αυλάκια μέσα σε τροχαλίες. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Τώρα το βίντεο που χρειάζομαι, θέλω να είναι έτσι. Να έχει αυτό εδώ το σχήμα. Λίγο λοξό εδώ, ώστε να μπορεί να τρώει έτσι μέσα. Σημαδέψω εδώ με το μαρκαδόρο. Ωραία. Θα κάνουμε αυτό. Πρέπει δηλαδή να κολληθεί εδώ.
Η πλάκα είναι πώς θα το κολλήσουμε τώρα. Οι περισσότεροι θα το κολλούσαν με οξυγόνο. Καλημέρα. Σήμερα έχουμε κάτι που όλοι όσοι φτιάχνουν μόνοι τους πράγματα και ειδικά με κόλληση μετάλλων, σίγουρα θα τους ενδιαφέρει. Λοιπόν, έχουμε σύνεργα για οξυγονοκόλληση. Έχουμε μάσκα, έχουμε ένα κομμάτι από εξάτμιση, ένα καζανάκι, έχουμε δύο κομμάτια μέταλλο, δύο κομμάτια σίδερο συγκεκριμένα, έχω ένα εργαλείο για το ντόρνο μου, το οποίο το κόλλησα με μπρούτζο κόλληση. Brazing, όπως το λένε στα ξένα. Είναι βίντι, το οποίο κολλήθηκε πάνω σε ένα κομμάτι σίδερο για κοπτικό στον τόρνο. Δεν το έχω τροχίσει ακόμα, μόλις το κόλλησα. Και έχουμε βόραγα. Βόραξ. Μπρούτζο κόλλησε, σύρμα. Σύρμα σιδερένιο μαύρο. Σύρμα ανοξείδωτο. Ένα κομμάτι από χιτοσίδερο. Επί της προκειμένης είναι ένα κομμάτι από βάρος γυμναστικής. Αλλά θα το προσομοιώσουμε σε αυτό. Τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν επισκέβασα την πολλαπλή του αυτοκινήτου μου, την εξάτμιση. Η πολλαπλή της εξάτμισης είναι από χιτοσίδερο, από μαντέμι, και είχε ραγίσει και χρειάστηκε να τη φτιάξω, χρειάστηκε να κλείσω τις κάτι ρογμές. Τις ρογμές τις έφτιαξα με μπρούτζοκόλληση. Γέμισα τις ρογμές δηλαδή με μπρούτζο από την πολλαπλή της εξάτμισης. Είναι ο καλύτερος τρόπος, διότι αν κολλήσετε μαντέμι με ηλεκτροκόλληση, που τις πιο πολλές φορές δεν πετυχαίνει, η κόλληση ραγίζει. Ενώ αν κολλήσετε με μπρούτζο, η θερμοκρασία είναι τέτοια που διαχέεται και μπορεί να κάνει πολύ καλές επισκευές σε μπρούτζο. Όπως επίσης παλιές μέγενες, άλλα πράγματα που σπάζουν. Μετά, οι κολλήσεις με οξυγόνο είναι ιδανικές για επισκευές εξατμίσεων. Γι' αυτό και εγώ έχω the real thing. Καζανάκι εξατμίσεως από αυτοκίνητο. Οπότε εφόσον έχουμε όλα τα σύνεργα και κάτι για να κολλήσουμε. Λογικά δεν θα ήταν να χρειαζόμαστε και οξυγόνο. Όχι. Όχι. Δεν θα κολλήσουμε με οξυγόνο. Θα κολλήσουμε με αυτή την ηλεκτροκόλληση χαλκού. Που είναι 160 μπερ. Την έχω εδώ στα
125 αμπέρ περίπου. Κολλάει και σε λιγότερα αμπέρ, πάντως, δοκιμασμένο. Και θα χρησιμοποιήσουμε μια απλή ηλεκτροκόλληση. Α, εντωμεταξύ εγώ δεν έχω inverter ηλεκτροκόλληση. Δεν μου χρειάζονται τέτοια εργαλεία. Μου χρειάζονται απλά και σίγουρα πράγματα. Σκληροτράχυλα. Αυτό το εργαλείο είναι 30 χρονών, μπορεί και λίγο παραπάνω. 30 χρονών. Είναι βέβαια καλή ποιότητα. Είναι Elvis. Όποιος κολλάει με αυτή, βλέπει τον Elvis. Λοιπόν, θα μου πείτε ότι εντάξει. Και πώς θα κολλήσουμε με την ηλεκτροκόλληση? Θα κολλήσουμε οξυγονοκόλληση. Εδώ είναι το κόλπο. Με αυτό εδώ το εργαλείο. Αυτό το εργαλείο είναι δικιά μου κατασκευή. Δεν είναι βέβαια δικιά μου πατέντα, αλλά είναι όπως κάναν τις ηλεκτροκολλήσεις, όπως κάναν οξυγονοκόλληση πριν το οξυγόνο, πριν τη δεκαετία του 30. Λοιπόν, τώρα θα δούμε μια τεχνολογία 200 ετών. Στη δεκαετία του 30 με το 40, η ασετιλίνη και το καθαρό οξυγόνο έγιναν τόσο προσιτά που αυτή η τεχνολογία κατέστη παροχημένη. Οπότε ξεχάστηκε. Δεν ξεχάστηκε εντελώς, όμως ξεχάστηκε. Σήμερα όμως, ο καθένας μπορεί να έχει μια ηλεκτροκόλληση. Μπορεί να έχει είτε τέτοια, είτε inverter, είτε οτιδήποτε. Όμως, δεν μπορεί να έχει ο καθένας οξυγόνο. Τα οξυγόνα σήμερα και οι ασιτιλίνες είναι μια ακριβή περίπτωση. Οι φιάλες πρέπει να περνάνε επιθεώρηση κάθε 5 χρόνια. Όλο το σκηνικό είναι ακριβό, χρειάζεσαι ρυθμιστές για τις φιάλες, χρειάζεσαι αέρια, χρειάζεσαι να πηγαίνεις ή να τις νοικιάζεις ή να τις γεμίζεις, χρειάζεσαι πυρσό, χρειάζεσαι μπέκ για... Λοιπόν, τα ξεχνάμε αυτά. Δύο καλώδια. Μια ηλεκτροκόλληση που έχουμε όλοι. Και ηλεκτρόδια άνθρακα. Και πατέντα. Αυτό εδώ έχει εδώ ένα ελαττήριο. Έχει εδώ ελαττήριο. Είναι βάση από ξύλο. Έχει μεντεσέ επάνω, μεντεσέ κάτω. Εδώ πέρα έχει γίνει κατασκευή με ντίζες, ώστε να μπορώ να ρυθμίζω τα ηλεκτρόδια δεξιά-αριστερά μέσω αυτής εδώ της πεταλούδας. Εδώ είναι συνδεμένα τα καλώδια, οι ακροδέκτες της ηλεκτροκόλλησης. Και εδώ πάνω μπορώ να συνδέσω, τώρα έχω βάλει 2 8 χιλιοστών, όμως μπορώ να συνδέσω και 4 χιλιοστών και 6 χιλιοστών και 8 χιλιοστών. Η αξία αυτών των ηλεκτροδίων είναι
ευτελής. Μπροστά δηλαδή στη δουλειά που μπορείς να κάνεις, είναι πραγματικά ευτελής. Και δεν εξαρτιέσαι πια ούτε από αέρια, ούτε από γεμιτζίδες, ούτε από οξυγόνα, ούτε από σιτηλίνες, ούτε από τίποτα. Επιστροφή στις ρίζες, επιστροφή στο low tech, επιστροφή σε τεχνολογία 200 ετών. Και σήμερα θα κάνουμε ακριβώς ό,τι θα κάναμε και με μια οξυγονοκόλληση κανονική. Εξού και το βίντεο ονομάζεται οξυγονοκόλληση χωρίς οξυγόνο. Και ασετιλίνη εννοείται, έτσι. Λοιπόν. Και ανοίγουμε την ηλεκτροκόλληση. Λοιπόν, τώρα πριν βάλω το φίλτρο, έχω βασικά ένα τζαμάκι ηλεκτροκόλλησης το οποίο θα μπει μπροστά στην κάμερα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δούμε τις διεργασίες εύκολα. Γιατί, όπως βλέπετε με αυτό, δεν πρόκειται να δείτε τίποτα. Αλλά πριν, θα κάνουμε μια χαρακιά στην εξάτμιση. Εδώ κιόλας, που έχει και σκουριές, και θα την επισκευάσουμε. Για κόλληση θα χρησιμοποιήσω, θα κάνω το μισό με ανοξείδωτο σύρμα και το μισό με σιδερένιο σύρμα. Α, και το ξεκαθαρίζω από τώρα, αλουμίνιο δεν κολλάει, το δοκίμασα. Κολλάει όμως οτιδήποτε άλλο. Ας βάλουμε το φίλτρο. Ξεκινάω με το ανοξείδωτο.
Το ανεξίδωτο το λιώνει γρήγορα. Και συνεχίζουμε με σίδερο. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε ότι οι εξατμίσεις είναι γαλβανιζέ. Το είδαμε αυτό.
Τώρα θα κολλήσουμε αυτά τα δύο. Δύο κομμάτια σίδερο. Εδώ έχουμε περισσότερο περιθώριο για θερμοκρασία, γιατί είναι πιο χοντρά τα κομμάτια. Είναι 3 χιλιοστά. Κάναμε δοκιμή να δούμε πού είμαστε. Άψογη κόλληση.
καλά, εδώ ήταν. Εδώ ήταν υπερβολικά πιο εύκολο. Τα μαντέμια θέλουν πάρα πολύ τέτοιο, θέλουν πιο πολύ δουλειά, γιατί έχουν μέσα πολλές προσμίξεις, πολύ κάρβουνο και θέλουν περισσότερη φασαρία. Ενώ αυτό που ήταν καθαρό σίδερο, ζεστάθηκε εύκολα, δεν είχε προσμίξεις για να βράζουν να πετάνε το βόρακα έξω και κατευθείαν έγινε μπουρτζουκόλης. Θα κολλήσουμε και αυτή τη βίδα πάνω. Θα ρίξουμε λίγο βόρακα πάνω, θα βάλουμε τη βίδα. Λογικά θα κολλήσει με το ίδιο το... Δεν θα βάλω καν περισσότερη κόλληση. Θα κολλήσουμε αυτή την ποσότητα μπρούτζου που έχω. Με την αρχική, με το αρχικό μπρούτζο δεν έβαλα άλλο. Thank you.
Braising. Braising με την ηλεκτροκόλληση. Ακούμε 2-3 πράγματα ακόμα για το, για την τσιμπίδα. Τσιμπίδα όπως κλείνει. Τώρα βλέπουμε ότι το ένα έχει φαγωθεί και είναι λίγο πιο πάνω. Απλά ξεσφίγγω αυτό. Φέρνουν στα ίσα του. Και το σφιχτηράκι. Το σφιχτηράκι μου έφαγε αρκετό χρόνο μέχρι να βρω πώς θα το κάνω. Με ενδιαφέρει να μπορώ να βάλω και 8 χιλιοστά, να βάλω και 6 χιλιοστά, να βάλω και λεπτότερο και 4. Τα δοκίμασα όλα. Με το 4 χιλιοστά, με το 6 χιλιοστά κάνει πολύ καλύτερη δουλειά από το ότι κάνει με το 8. Είναι πιο ακριβίας. Με το 4 χιλιοστά ζεσταίνεται πολύ το 4 χιλιοστά, δεν ξέρω, δεν δοκίμασα με λιγότερα μπέρ. Λοιπόν, για να κλείσω το βίντεο, θα κάνουμε και μια δοκιμή με μπαταρία αυτοκινήτου, αν δουλεύει και με μπαταρία αυτοκινήτου χωρίς ηλεκτροκόλληση, και κλείνουμε. Βάλαμε τα 4 χιλιοστά γιατί τα 8 με την μπαταρία δεν μπορούσε να τα δουλέψει. Μπορώ να πω ότι έχει μια πολύ ωραία φλόγα, σαν οξυγόνου. Εντάξει, δεν έχει την ίδια. Την ίδια δύναμη που θα έχει, που είχε με την ηλεκτροκόλληση. Αλλά σε μια κατάσταση ανάγκης θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες μικροκολλήσεις. Αυτό ήταν για